Ολοκληρώθηκε πριν από λίγο η σύσκεψη με το συντονιστικό όργανο, παρουσία του Γενικού Γραμματέα του κ. Παπαγεωργίου και του κλαδάρχη του στρατηγού της πυροσβεστικής, όπου τέθηκαν οι κινήσεις που πρέπει να γίνουν τόσο από επιπλέον ΕΝΑΕΡΕ μέσα, όσο από πεζοπόρα τμήματα, και έγινε ένας σχεδιασμός που πρέπει να γίνουν οι παρεμβάσεις ώστε να αντιμετωπιστεί η φωτιά. Είναι μια δύσκολη κατάσταση φυσικά, λόγω και του εδάφους. Είναι πολύ δύσκολη η πρόσβαση πεζοπόρων τμήματων. Δύσκολη, δεν υπάρχουν δασικοί δρόμοι ανοιχτοί. Και η φωτιά έχει περάσει και προς τη Βουλγαρία, γιατί γίνεται μια επικοινωνία και με την από εκεί πλευρά, ενώ από την πλευρά της Βουλγαρίας. Ήδη ο σχεδιασμός από την πυροσβεστική υπηρεσία για το πού θα παρέμβουν όλα τα τμήματα, τα πεζοπόρα, έχει ήδη σχεδιαστεί για να μπορέσει να κρατηθεί στην έκταση. Περίπου είναι μια μεγάλη φωτιά αυτή τη στιγμή και τέθηκαν και τα δύο σημεία, βόρειο-ανατολικά και βόρειο-δυτικά, που πρέπει να εστιαστεί η προσπάθεια, ακόμα μεγαλύτερη προσπάθεια, ώστε να μην ξεφύγει από εκεί. Αυτά ήταν τα πρώτα συμπεράσματα. Το απόγευμα θα υπάρξει, λίγο πριν τη δύση του ηλίου, θα υπάρξει και νέα εκτίμηση της κατάστασης για να δούμε τι θα χρειαστεί. Εννοείται ότι και οι Δήμοι, ώρες για την κατάσβεση, και η περιφέρεια με μηχανήματα επιπλέον, όπως και οι Δήμοι. Αυτά όλα έχουν δρομολογηθεί. Έτοιμα για επιπλέον οχήματα από την πυροσβεστική έχουμε, θα έρθουν παραπάνω και ένα αέρια μέσα. Θα έρθουν επιπλέον οχήματα και από το στρατό και από την περιφέρεια, σας είπα, και οι τροφόρες από τους Δήμους. Ήδη ο Δήμος Ξάνθης στέλνει 3, ο Δήμος Πακαίου άλλη 1, ο Δήμος Χωμοτίνης έχει στείλει 1. Κινητοποιείται όλος ο κρατικός μηχανισμός.